Περίπου 400.000 ευρώ. Τα μισά είναι χρέη προ το δημόσιο, τα υπόλοιπα χρέη προ το ΙΚΑ. Δεν είναι προσωπικέ οφειλέ του κ. Κωστόπουλου, είναι τη εταιρεία του, τη ΙΜΑΚΟ, που πλέον έχει βάλει λουκέτο. Ο Πέτρος Κωστόπουλος γνώριζε ότι εκκρεμούσε σε βάρο του αυτή η δικογραφία. Έτσι εμφανίστηκε το πρωί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Οδηγήθηκε στη συνέχεια στον Ισαγγελέα. Η ποινική του δίωξη είναι για δύο πλημελήματα. Αμέσω μετά αφέθηκε ελεύθερο δικάζεται αύριο από το τριμελέ σε αυτόφορο. Τι λέει όμω ο κ. Κωστόπουλο για αυτά τα χρέη. Mm -hmm. Λέει ότι δημιουργήθηκαν μετά την πάυση πληρωμών τη Σιμάκο. Και υποστηρίζει ότι είναι μια σταγόνα στον ωκεανό των χρεών τη εταιρεία. Γιατί αρχέ του 2012 η εταιρεία όφιλε 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Και σύμφωνα με τον κύριο Κωστόπουλο έχει πουλήσει κάποια κινητά του και έχει ξεχρεώσει το μεγαλύτερο ποσό. Μάλιστα. Με την ευχαριστώ.